Στην ίδια συνέντευξη, κύριε Παπαλαίου, ο νυν Δήμαρχος αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μέσα από σειρά εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, με το πράσινο, με το περιβάλλον, με τον αθλητισμό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτές τις ενέργειες. Καλά κάνει. Εμείς όχι μόνο εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό μια δημοτική αρχή να κάνει δεντροφυτεύσεις. Το αντίθετο, μάλιστα, να φυτεύει λουλουδάκια, να δίνει ένα χρώμα στην πόλη. Με τη διαφορά ότι αυτό το κάναν όλες οι δημοτικές αρχές προοδευτικά. Όλες βάλαν δέντρα, όλες κινητοποιούσαν εθελοντικές ομάδες κτλ. Δηλαδή, τα προφανή που όλες οι δημοτικές αρχές των προηγούμενων ετών, όλες ανεξαιρέτως, κάναν, εμφανίζονται ως σπουδαία επιτεύγματα της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Εμείς να τους συγχαρούμε για όλα αυτά. Διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε... Δεν είμαστε αντίθετοι, είμαστε σύμφωνοι, είμαστε μαζί τους σε αυτό. Από εκεί και πέρα, να προσπαθήσει πραγματικά να το εντείνει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Διότι, επειδή διαχειρίζεται η κυρία Αντωνίου με πολύ καλό τρόπο, θα έλεγα, το θέμα του ΤΕΒΑ, που είναι ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα, δεν αρκεί για να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου. Το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου, αυτό καταρχάς είναι υποχρέωση του Δήμου να το κάνει, διότι το κάνουν όλοι οι Δήμοι, είναι πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του νέου ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 360 εκατομμυρίων μέχρι το 2020, γίνεται σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα, για την καταπολέμηση ακραία φτώχειας, και η κυρία Αντωνίου το κάνει καλά. Δεν αρκεί όμως αυτό. Αυτό είναι υποχρέωση να το κάνει. Θα πρέπει και όλα τα προηγούμενα, τα οποία σας είπα, να αλλάξουν από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, διότι έχει πολύ χρόνο ακόμη μπροστά της. Δεν μπορεί να το πάει έτσι μέχρι το τέλος ο κύριος Αλεξάκος. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των δημοτών εκφράζονται απαξιωτικά, εντελώς απαξιωτικά, για τη Δημοτική Αρχή και για το Δήμο. Θα πρέπει το μήνυμα να το αλλάξει. Βέβαια, ελπίζω να το συμβουλέψουν σε αυτό και εκείνοι οι άλλοι, οι τοπικοί εντός εισαγωγικών ηγέτες, οι οποίοι τον στήριξαν άμεσα ή έμεσα, προεκλογικά, για να βρεθεί σε αυτή τη θέση, καταγκρεμνίζοντας μια άλλη δημοτική αρχή, η οποία κατά την άποψή μας και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα είχε και με εντυμότητα, σοβαρότητα και συνέπεια δούλεψε για την ανάπτυξη και την πρόοδο στο Δήμο. Έχουν εξίσου ευθύνη με τον κύριο Αλεξάκο. Αφού λοιπόν ακούν τους δημότες τι λένε καθημερινά, να πάνε να του μεταφέρουν και εκείνοι το μήνυμα. Όπως το είχαν μεταφέρει στους δημότες, ότι ο κύριος Αλεξάκος θα είναι καλός δήμαρχος και θα σπάσει αυγά. Τα σπάσε όλα τα αυγά και πλέον δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αναπαραγωγή θετικών πραγμάτων μέσα σε αυτό το Δήμο, όπως είναι αυτή τη στιγμή στη Μέρος.